Η δική μου παρουσίαση έχει τον τίτλο «Πάθη των εικόνων». Ας ξεκινήσουμε από το ότι η φωτογραφία δεν είναι εννοητή χωρίς τη μηχανή που την παράγει. Και ας ξεκινήσουμε από το ότι κάθε μηχανή, άρα και η φωτογραφική, έχει την απαρχή της σε μια εφεύρεση. Όμως τι θα πει εφεύρεση. Ο Παμπινιώτης μας πληροφορεί η επινόηση νέας συσκευής, μεθόδου, διαδικασίας κλπ. Ποια είναι η διαφορά με την ανακάλυψη. Στην ανακάλυψη, εκείνο που ανακαλύπτεται είναι ένα κάτι που μέχρι τώρα ήταν εκεί, όμως κρυμμένο, αγνοημένο, απρόσιτο. Στην εφεύρεση, εκείνο που εφευρίσκεται, όπως λέει ο Παπινιώτης, επινοείται. Συμβαίνει δηλαδή σε μια έκλαμψη και συντελείται ως ανθρώπινο έργο. Γι' αυτό και για την εφεύρεση μπορεί να εκδοθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνία τεχνίας, για την ανακάλυψη όχι. Όμως η έκλαμψη που δρομολογεί το έργο της εφεύρεσης, αυτό το νέο που φέρνει, δεν είναι παρθενογέννηση. Όπως η αστραπή χρειάζεται ένα περιβάλλον από σύννεφα, μια έκλαμψη συμβαίνει εκεί όπου υπάρχει ο ταιριαστό αέρα. Η κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία να αναλάμψει. Η ατμόσφαιρα για την οποία γίνεται ο λόγος εδώ αφορά το πνεύμα μιας εποχής το οποίο μπορεί να εμπνέει και κάποτε κάποτε να οδώνει εκλάμψεις. Όμως το ίδιο το πνεύμα μιας εποχής διαγιγνώσκεται στο έργο των μεγάλων νοητών, των μεγάλων ποιητών της μεγάλης τέχνης. Αυτοί είναι που το φέρνουν σε γλώσσα, το φέρνουν σε μία μορφή. Στα έργα τους αναγνωρίζουμε ότι μιλάνε και για λογαριασμό μας. Εκφράζουν κάτι στο οποίο βρισκόμαστε ήδη χωρίς να το γνωρίζουμε εκπεφρασμένο είναι η ξεναγή μα στον τόπο μα. Και, ρητά ή άρρητα, μα προπαντούν σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο τον καθιστούν φιλόξενο και εμεί μπορούμε να τον κατοικούμε. Όσον αφορά τώρα τη φωτογραφία και το πνεύμα της εποχής της, θα αναφερθώ σε μία πρόταση μόνο. Η πρόταση υπόθηκε το 1818 από τον γερμανό φιλόσοφο Άρτουρ Σόπενχάουερ, και λέει «Ο κόσμος είναι η παράστασή μου». Η λέξη «παράσταση» στον άγγλο-σαξονικό χώρο έρχεται από το λατινικό «representation», representation και θα πει κυριολεκτικά «αναπαρουσίαση», «αναπαράσταση». Τι λέει αυτό το «ανά» Λέει ότι ο κόσμος δεν γίνεται εμπειρατός στις παρουσίες όπως αυτές μου δείχνονται αφεαυτόν, αλλά αναπαρίσταται. Αναπαρίσταται σε έναν νέο καμβά. Και αυτός ο καμβάς είναι η συνείδησή μου. Η συνείδηση είναι ο τόπος όπου τα πράγματα αποκτούν υπόσταση και νόημα, τα πράγματα, όπως λέμε, μέσα μου. Ο Σόπερ λέει για αυτήν την πρόταση, «Όπως και τα ευκλή αξιώματα είναι μια πρόταση την οποία ο καθένας, μόλις την ακούσει, πρέπει να την αναγνωρίσει ως αλήθεια. Ο Σόβενχάουερ έχει δίκιο. Η πρόταση παραμένει αυτονόητη, τουλάχιστον στον χώρο της ιατρικής, των θεωρητικών επιστημών, αλλά και του κοινού νου, παρά το ότι η εποχή της έχει πλέον περάσει. Όμως εδώ μας ενδιαφέρει το πώς εκείνο το πνεύμα δρομολόγησε την εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής. Ας το προσέξουμε περισσότερο. Τα πράγματα, είπαμε, προσλαμβάνονται και αναπαριστώνται μέσα μου, στην συνείδησή μου. Δεν προδιαγράφεται εδώ η ιδέα της φωτογραφικής μηχανής. Το μέσα μου δεν θα μπορούσε να έχει το ομόλογο του, το πλέον χειροπιαστό ομόλογο του, σε μια κάμερα οψκούρα, στον σκοτεινό θάλαμο. Δεν θα μπορούσε άρρητα να εμπνεύσει έναν νου να επινοήσει και να κατασκευάσει έναν σκοτεινό θάλαμο. Και μέσα του μια πλάκα κατ' εικόνα και ομοίωση της συνείδησης, πλάκα στην οποία αναπέφτει το φως και η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να αναπαριστά represent στην επιφάνεια της το αντικείμενο. Αυτή η εσωτερικότητα της συνείδησης, το μέσα πλούτος σε μια έκφραση του Διονυσίου Σολομού, χαρακτηρίζει ακόμα τις παλιές φωτογραφίες. Είναι μεστές νοημάτων. Στον μπουφέ του σαλονιού, το ζευγάρι του σπιτιού, σοβαρό και επίσημο, στον τοίχο του κουρίου, ο πατέρας ή ο παππούς που το ξεκίνησε, έχουν κάτι από εικόνισμα. «Της διακρίνει, γράφει ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ένας λατρευτικός χαρακτήρας. Σε αυτές τις εικόνες ανήκει και ό,τι αποκαλεί αύρα. Το τελευταίο κατάλοιπο της οποίας είναι το οβάλ φωτεινό φόντο στο οποίο προβάλλει ο εικονιζόμενος κυκλωμένο από σκοτά. Η χρονικότητά τους είναι αυτή του μνημείου. Μορφές έξω από την καθημερινότητα προορισμένες για την ενθύμηση. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, η συνείδηση με την εσωτερικότητά της πάβει να είναι αυτονόητη, όπως το ήθελε ο Σόπενχαουερ. Καθίσταται προβληματική και, σε όλο και περισσότερα παιδεία, προοδευτικά χάνεται. Και εδώ, η έλευση αυτού του νέου πνεύματος διαγνωστήκε με άλλο και άλλο τρόπο από τους δύο μεγαλύτερους νοητές εκείνου του αιώνα, τον Λούτβιχ Βιτχενστάιν και τον Μάρτιν Χάιντεγκερ. Όπως συμβαίνει με κάθε απαρχή, από αυτόν τον σεισμό αναφύονται ευγενείς και χιδέες μορφές. Μια από τις χιδέες μορφές είναι η σύλληψη της γλώσσας ως πληροφορίας. Και για να μείνω στο δικό μου χώρο, δεν γίνεται πλέον λόγος για ψυχικό κόσμο, έχει προκύψει ένα μόρφωμα που σε μεγάλο βαθμό διαδέχεται την ψυχοθεραπεία, αποκαλείται life coaching και προχωρά με οδηγό ένα manual της ζωής. Και η φωτογραφία. Εδώ η μετάλλαξη συμβαίνει με τον χαμό του σκοτεινού θαλάμου και του φωτογραφικού φιλμ. Η ψηφιακή εποχή σαρώνει κάθε εσωτερικότητα. Ολοκληρώνεται αυτό που ίδιο ο Μπένιαμιν βλέπει να έρχεται και αποκαλεί αποφλίωση του αντικειμένου και θρηματισμό της άβρας. Τα πράγματα δεν φωλιάζουν πλέον στη φλούδα τους και στην άβρα τους, αλλά σύρανται στο άπλετο, ανίσχυο το φως. Η λατρευτική αξία εξαλλάσσεται σε εκθεσιακή αξία. Καθώς το έκθεμα, με τη στενότερη και ευρύτερη έννοια το πουλάς. Η εκθεσιακή αξία είναι μαζί και εμπορευματική αξία. Ο φιλόσοφος Μπιοντσούλ στο βιβλίο του «Κοινωνία της Διαφάνειας», αναφέρεται στον Ρολάν Μπάρτ και γράφει «Για τον Μπάρτ, το χρονικό περιεχόμενο του «έτσι ήταν» είναι η ουσία της φωτογραφίας. Η φωτογραφία είναι μάρτυρας του συντελεσμένου. Εξού και η βασική της διάθεση είναι το πένθος. Για τον Μπάρτ η ημερομηνία είναι μέρος της φωτογραφίας γιατί σε κάνει να προσέξεις, να αναλογιστείς τη ζωή, το θάνατο, την αναπόφευκτη εξαφάνιση των γενεών. Σε αυτήν η ημερομηνία εγγράφει τη θνητότητα, την παροδικότητα. Η φωτογραφία του σήμερα, η ολότερα πλήρης εμπορευματικής αξίας, καταδεικνύει μια άλλη χρονικότητα. Καθορίζεται από το «άνευ αρνητικότητας παρών, χωρίς μοίρα», το οποίο δεν επιτρέπει καμία αφηγηματική ένταση, κανένα δράμα μιας ιστορίας. Ας θυμηθούμε ότι η λέξη «εικόνα» συγγενεύει τιμολογικά με το αρχαίο ρήμα «οίκο», που θα πει «υποχωρώ, κάνω πίσω» τα αρχαϊκά συμφραζόμενα της εικόνας ηχούν ακόμα στην παλιά φωτογραφία και στην λατρευτική αξία της, καθώς εμπρός της, εμπρός σε ένα εικόνισμα, κανείς υποχωρεί με ευλάβεια, κάνει πίσω. Η σημερινή εικόνα, είπαμε, έχει τον χαρακτήρα του εμπορεύματος, του εκθέματος. Καθώς αν εκθέτω θα πει και «ουλάω», με ή χωρίς εισαγωγικά δηλαδή εμπορεύουμε, το καθοριστικό στοιχείο εδώ είναι το μάτι του αγοραστή. Πάλι με ή χωρίς εισαγωγικά. Η ίδια η παρουσία, καθότι δείχνεται αφεαυτής, είναι αυτή που είναι. Δεν παίρνει υπόψη της κανένα μάτι, καμιά κρίση, καμιά αξιολόγηση. Όμως η παρουσια καθοτι δειχνεται αυτης ειναι όπως την υπενήχθηκε η συζήτηση για τη συνείδηση, τον σκοτεινό θάλαμο και τελικά την ψηφιακή επεξεργασία, η αναπαράσταση, καθότι ανηλυμένη πλέον από τον άνθρωπο, έχει παραδοθεί στα ανθρώπινα χέρια και στην προαίρεσή τους. Σε αυτή την οπτική, η παρουσία καθεαυτήν είναι αδιάφορη, ανεπιθύμητη μάλιστα, καθώς σε αυτήν δεν μπορεί να παρέμβει το χέρι που θα την αναπαραστήσει σύμφωνα με τις προθέσεις και με τα συμφέροντά του. Όμως η αν, αναπαράσταση είναι ολότερο αντικείμενο της επεξεργασίας και οι δυνατότητες της επεξεργασίας είναι πλέον απεριόριστες. Στις θεματικές που πρότεινε η κυρία Κενανίδου για τη σημερινή ημερίδα περιλαμβάνεται η φράση «Φωτογραφία ως μέσον ναρκισιστικής αυτοκατασκευής και αυτοπαρουσίασης». Ας θυμηθούμε τον άρχισο της μυθολογίας. Μαγεύεται από το είδωλό του στην επιφάνεια του νερού και δεν έχει μάτια για τίποτε άλλο. Το μόνο που ακούει είναι η ηχό της δικής του φωνής. Ο Νάρκησος βλέπει και ακούει τον εαυτό του. Απέναντι στο άλλο είναι τυφλός και κουφός. Στην ψηφιακή φωτογραφία ιδιαίτερα πλέον με τα μέσα της τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η τυφλότητα και ευοβότητα δηλώνεται με το ότι η επεξεργασία της εικόνας δεν παριστά κάτι, αλλά το αναπαριστά, δηλαδή το μεταλλάσσει με τους όρους του φωτογράφου, ο οποίος θα το πλασάρει, θα το πουλήσει, με ή χωρίς εισαγωγικά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτοκατασκευή και αυτοπαρουσίαση, στο βαθμό που ο ίδιος ο κόσμος, ως το άλλο, παραμερίζεται, ανακατασκευάζεται, καταβούληση και παρουσιάζεται στα μέτρα του φωτογράφου και κατ' επέκταση του πελάτη του. Κατά έναν δεινό τρόπο, εκείνη η ρίση του Σόπενχαουερ, ο κόσμος είναι η παράστασή μου, εδώ είναι που ολοκληρώνεται. Στο βαθμό που οι οικαστικές κατασκευές υπακούν στον, ας το πω έτσι, νόμο του Νάρκησου, όπου δηλαδή το άλλο ως άλλο εξελίφεται, στον ίδιο βαθμό είναι αδύνατο να θεσπίσουν έναν κοινό κόσμο. Το πολλοί δημιουργούν ακόλουθους αγοραστές, οπαδούς, τους οποίους επιζητούν να εξουσιάσουν. Ο Θρασίβουλος Γεωργιάδης, ένας ιστορικός της μουσικής, μίλησε για μια κοινότητα στο όνομα του πραγματικού. Ο δρόμος της σημερινής οικαστικής κουλτούρας, καλύτερα του σημερινού οικαστικού καθεστώτος, απομακρύνει από το πραγματικό και κατ' επέκταση από τη δυνατότητα μιας κοινότητας με ηλικιώδη ταχύτητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γεμένετζή για τα πάθη των εικόνων.